Καλησπέρα σας. Ξεκινώντας την απογευματινή συνεδρία, έχουμε ομιλητή τον κύριο Γιαννάκη για να απαντήσει σε ορισμένα ερωτήματα. Υπάρχει θεραπεία στην προστατήτιδα, προφανώς στη χρόνια. Τελικά, κύριε Γιαννάκη, υπάρχει θεραπεία και για ένα πράγμα που υπάρχει χρονία προστατήτηδα. Τι είναι αυτό το πιελικό άλγος? Και θα μας πείτε κάτι ταξινομήσεις. Έχουμε ειδικευόμενους γιατρούς. Τι είναι το καινούριο, τι είναι το παλιό και τι προσφέρει κάθε ταξινόμηση? Καλησπέρα και από μένα. Βέβαια, το θέμα είναι η θεραπεία και αν υπάρχει θεραπεία στην προστατήτηδα. Θεωρώ όμως σκόπιμο να κάνω μια σύντομη εισαγωγή. Τι είναι προστατήτηδα, ποια είναι η ταξινόμησή της σύμφωνα με τα τελευταία κρατούντα. Και βέβαια, όλη η διάγνωση προστατήτηδα είναι μία τουλάχιστον από τις συχνότερες διαγνώσεις που γίνεται στους άντρες κάτω από τα 50. Όλοι μας έχουμε βάλει εύκολα την ταμπέλα σε αρρώστους, χρόνια προστατήτηδα ή χρόνιο πιελικό άλγος. Και οι συχνότητες λένε ότι είναι γύρω στα 8%. Στην Αμερική υπολογίζεται ότι 2 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται τον ουρολόγο για συμπτώματα ή για ευρήματα που αποδίδονται στην προστατήτηδα. Έχουν γίνει πολλές ταξινομίες στο παρελθόν της προστατήτηδος. Τώρα τελευταία, αυτό που επικρατεί είναι το προτινόμενο σύστημα από το Διεθνές Σύστημα Ινστιτούτου Υγείας. Μιλάμε πλέον για ένα προστατικό σύνδρομο και η ταξινόμησή του έχει ως εξής. Η πρώτη κατηγορία αφορά την οξία προστατήτηδα. Η δεύτερη κατηγορία είναι η κατηγορία της χρονίας μικροβιακής προστατήτηδος. Η τρίτη κατηγορία είναι το σύνδρομο του χρονίου πιελικού άργους. Και εδώ χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία που είναι η φλεγμονώδης μορφή και στη δεύτερη κατηγορία το β' που είναι η μη φλεγμονώδης μορφή. Και τέλος έχουμε την ασυμπτωματική προστατήτηδα. Και ας πάρουμε τα πράγματα λίγο σύντομα εισαγωγικά. Την οξία προστατήτηδα την ξέρουμε όλοι. Είναι μια οξία φλεγμονή ολόκληρου του προστάτη αδένα. Σαν μικροβιακούς παράγοντες, 80% θεωρούμε το κολοβακτηρίδιο. Ένα 10% μπορεί να οφείλονται οι κόκκοι, ετερόκοκκοι, σταφυλόκοκκοι. Ένα 10% επίσης κλεψιέλα, πρωτέας. Τα χλαμίδια και το μυκόπλασμα, εδώ ο ρόλος τους συζητείται. Όσον αφορά τον τρόπο στην παθογένειά του, συνήθως η ανιούσα οδός είναι η πιο συχνή. Η αιματογενής και λιμφογενής οδός συζητείται. Και τέλος έχουμε και την ιατρογενή οξία προστατήτηδα. Είναι αυτή η οποία δημιουργείται συνήθως μετά τις βιοψίες του προστάτου. Η χρονία μικροβιακή προστατήτηδα, η δεύτερη κατηγορία, αποτελεί το 5% του προστατικού συνδρόμου, είναι όμως αυτή η οποία στέλνει πιο συχνά τον άρρωστο στον γιατρό. Για να μιλήσουμε για χρόνια μικροβιακή προστατήτηδα, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η παρουσία των μικροβίων. Το μικροβιακό φάσμα είναι το ίδιο όπως είναι στην οξία προστατήτηδα. Η παθογένεια. Θεωρούμε ότι υπάρχει μια διαταραχή στην έκρηξη του προστατικού αδένα. Συνήθως υπάρχει μια κατακράτηση, θα δούμε για ποιο λόγο, μια κατακράτηση του προϊόντων εκρήσεως του προστάτη μέσα στους εκφορετικούς πόρους και στις κυψέλες των αδένων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το σχηματισμό αμυλοειδών σωμάτων. Πάνω εκεί στα αμυλοειδή αυτά σωμάτια εγκαθίσταται μικρόβια, σχηματίζεται ένα είδος βιοφίλμ και γύρω-γύρω από το βιοφίλμ αυτό υπάρχει μια στιβάδα από πολυσαχαρίδες. Αυτό ίσως εξηγεί και τη δυσκολία που έχουμε στη θεραπεία της χρόνιας μικροβιακής προστατήτηδας. Η τρίτη κατηγορία είναι η κατηγορία του χρόνιου πιελικού άλγους. Εδώ, όπως είπαμε, τα πράγματα χωρίζονται. Έχουμε το α που είναι η φλεγμονώδης μορφή και το δεύτερο που είναι η μη φλεγμονώδης μορφή. Όμως, αυτό που βάζει την ταμπέλα του χρονίου πιελικού άλγους είναι η απουσία των μικροβίων στις συνήθεις τουλάχιστον μικροβιολογικές εξετάσεις. Και ας πάμε να δούμε ποια είναι η αιτιολογία του χρόνιου αυτού πιελικού άλγους. Πολλοί μιλάνε για μια φλεγμονώδη μορφή. Τι είναι αυτό που μιλάει για αυτή την κατηγορία? Τι είναι αυτό που μας λέει ότι ένα μέρος του πιελικού άλγους οφείλεται σε φλεγμονώδη αίτια? Πήραν το λοιπόν αρρώστους που είχαν συμπτώματα χρονίας προστατήτηδας και οι οποίοι είχαν αρνητικές καλλιέργειες και τους υποβάλανε σε μια βιοψία του προστάτου. Σε αυτές τις βιοψίες βρήκαν προκαριωτικές μορφές RNA, κάτι που σημαίνει ότι ίσως αυτές οι μορφές να οφείλονται σε μικρόβια τα οποία δεν ανιχνεύονται με τις συνήθεις μικροβιολογικές εξετάσεις. Αυτό είναι που εξηγεί και ερμηνεύει τη φλεγμονώδη μορφή του πιελικού άλγους. Τι είναι αυτό που συνηγορεί για μη φλεγμονώδη αίτια? Πρώτο και βασικό, η απουσία των μικροβίων με τις συνήθεις εξετάσεις. Δεύτερον, σε ένα μεγάλο μέρος των αρρώστων αυτών, ένα
μεγάλο μέρος των αρρώστων αυτών έχει ευρυθεί σε ουροδυναμικές εξετάσεις μια δυσυνέργεια μεταξύ του εξωστήρα και του εσφυγκτήρα. Αυτό τι κάνει, αυξάνει την πίεση ούρησης, έχουμε μια παλινδρόμηση των ούρων μέσα στους εκφορτικούς του πόρους του προστάτη αδένα και ένα είδος χημικής φλεγμονής. Μια τρίτη αιτιολογία που μπαίνει εδώ, ένας παράγοντας αιτιολογικός, νευροπαθητικός πόνος. Τι σημαίνει αυτό? Έχουν βρει στο σπέρμα των αρρώστων αυτών ευξημένη συγκέντρωση από νευρογενείς αυξητικούς παράγοντες, όπως είναι η ντερλευκίνη 2, η ντερλευκίνη 6, η 8 και 10. Και μάλιστα, τώρα τελευταία, υπάρχει μια συσχέτιση του πόνου του πυελικού άλγους με την ντερλευκίνη 6 και την ντερλευκίνη 10. Διάμεσος κυστήτιδα. Σε αρρώστους που είχαν τη συμπτωματολογία της χρονίας προστατήτωσης του πυελικού άλγους, πήραν και κάνανε ένα ενδοκιστικό τεστ καλίου. Αυτό που κάνουν στη διάμεση κυστήτιδα. Σε ένα 80% των αρρώστων αυτών, το τεστ αυτό ήταν θετικό. Πράγμα που ανάγκασε μερικούς ερευνητές να πούν ότι η χρόνια, το χρόνιο, το σύνδρομο του χρονίου πυελικού άλγους και η διάμεση κυστήτιδα είναι μια οντότητα η οποία χαρακτηρίζεται από μια δυσλειτουργία του επιθυλίου, σαν σύνολο. Και τέλος, ενοχοποιούν ανοσοποιητικούς παράγοντες, και εδώ βρέθηκαν ευξημένες μορφές από κιτοκίνες ή ένας ευξημένος προπλησιασμός τάμφλιβων κυττάρων σαν αντίδραση αντιγόνων που υπάρχουν στο σπέρμα. Και εδώ βέβαια, κύριε Γιαννάκη, μας έκανε εμάς πολύ μεγάλη εντύπωση η τελευταία βιβλιογραφία ότι οι βιοψίες στους ασθενείς με δυσενέργεια εξωστήρος, εσωσφυκτήρος, οι βιοψίες της κύστης ή σε αυτούς που είχαν αυξημένες cytokines, μετά τη θεραπεία του χρονίου πυελικού άλγους που θα μας μιλήσετε, όταν ο ασθενής πήγαινε καλά, είχαμε και σε αυτές τις ουσίες τις παρεμφερείς με τους growth factors ελαττώσεις. Δηλαδή ήταν ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ βιοχημικού παράγοντα και βελτίωση της φλεγμονής. Τώρα ας πάμε στη διάγνωση. Ασυμπτωματική προστατήτητα, πιθανώς δεν τη θίξαμε καθόλου. Είναι αυτή που η διάγνωσή της γίνεται τυχαία. Συνήθως γίνεται όταν κάνουμε βιοψία του προστάτου για άλλες αιτίες, για ένα ψηλό PSA, και εκεί στα ιστολογικά παρασκευάσματα βρίσκουμε φλεγμονώδη στοιχεία του προστάτου. Αυτό. Ας πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε τώρα τη διάγνωση αυτού του προστατικού συνδρόμου. Η οξία προστατήτητα. Όλοι μας τη ξέρουμε. Υπάρχει μια έντονη κλινική εικόνα, μια θορυβώδη εισβολή και η διάγνωση της είναι εύκολη. Η κλινική εικόνα πολλές φορές βάζει και μόνο τη σφραγίδα. Επομένως, εδώ δεν θα σταθούμε πολύ. Θορυβώδης κλινική συνδρομή, εύκολη διάγνωση της οξίας προστατήτητας. Τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν εκεί που μιλάμε για μια χρόνια μικροβιακή προστατήτητα ή μιλάμε για ένα σύνδρομο του πυελικού άλγους. Πώς θα μπορέσουμε, ποια μέτρα μπορούμε να μελετήσουμε και να δούμε ώστε να κάνουμε αυτή τη διαφορετική διάγνωση? Πρώτον, από την κλινική εικόνα και το ιστορικό. Τι είναι η κλινική εικόνα? Καταρχήν, η κλινική εικόνα στο σύνδρομο αυτό του πυελικού άλγους και στην χρονία μικροβιακή προστατήτητα είναι σχεδόν η ίδια. Δεν αλλάζει πολύ. Έχουν δημιουργηθεί μερικά ερωτηματολόγια, όπως το Kisner ερωτηματολόγιο από τη Γερμανία ή το ερωτηματολόγιο από το Ινστιτούτο Υγείας κτλ., που προσπαθούν να εκβιάσουν με ερωτήσεις περίπου την κλινική εικόνα και να κάνουν μια διαφορική διάγνωση μεταξύ αυτών των δύο καταστάσεων. Και συνήθως η κλινική εικόνα αυτών των δύο των συνδρόμων είναι πρώτον ο πόνος και μια δυσανεξία στην περιοχή των γεννητικών οργάνων και του περινέου. Δεύτερον, είναι διαταραχές ίσως της ούρησης να υπάρχουν. Οι διαταραχές της σεξουαλικής λειτουργίας που περιλαμβάνουν διαταραχές της λίπητο, της στήσεως και της εξπερματώσεως. Και τέλος, μυϊκά συμπτώματα. Επομένως, το πρώτο είναι η κλινική εκτίμηση του αρρώστου. Υπάρχουν άλλα όπλα που έχουμε στη φαρέτρα μας ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαφορική διάγνωση αυτών των δύο καταστάσεων? Αυτό θα γίνει με μικροβιολογική και μικροσκοπική εξέταση των εξής υγρών. Στα ούρα, στο προστατικό έκρημα και τέλος στο σπέρμα. Και ας τα πάρουμε σύντομα λίγο να δούμε τι συμβαίνει εδώ. Η πιο βασική εξέταση από όλες αυτές τις εξετάσεις που ακολουθούν είναι η δοκιμασία τεσσάρων ποτηριών. Η παλιά δοκιμασία στάμια, όπως τη λέγαμε. Ναι, αλλά αυτή παίρνει τόσο πολύ ώρα, κύριε Γιαννάκη. Τελικά προσφέρει τίποτα, γίνεται ακόμα? Γιατί είναι πολύ χρονοβόρα. Νομίζω ότι πολλές φορές δεν γίνεται από εμάς τους ίδιους, αλλά θεωρώ ότι είναι τελείως απαραίτητο να γίνεται. Είναι αδύνατον κανείς να βάλει την διάγνωση της χρονίας μικροβιακής προστατήτητας χωρίς την εξέταση αυτή. Είναι τουλάχιστον τελείως απαραίτητο. Και ας θυμηθούμε λίγο την εξέταση αυτή. Ο πρώτος όγκος των ούρων είναι αυτός που αντιπροσωπεύει την ουρήθρα. Ο δεύτερος όγκος των ούρων, ξέρουμε πολύ καλά, την ουροτόπο εκείς, γίνεται η μάραξη του προστάτου, προστατικό έκρημα αν υπάρχει. Και τέλος, ο τρίτος όγκος των ούρων είναι αυτός που έρχεται μετά τη μάλαξη του προστάτου και η οποία αντακατοπτρίζει τον προστάτη. Θεωρούμε ότι για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την εξέταση αυτή, θα πρέπει ο πρώτος και δεύτερος όγκος των ούρων να έχουν συγκέντρωση μικροβίων κάτω από 10 εις την τρίτη,
Ενώ για να μπορέσουμε να θεωρήσουμε ότι είναι θετική, θα πρέπει το προστατικό έγκριμα και ο τρίτος όγκος των ούρων να είναι πάνω από 10 στην Τετάρτη. Κάνουμε το λοιπόν την εξέταση αυτή. Αν βρούμε στο προστατικό έγκριμα ή στον τρίτο όγκο των ούρων μικρόβια πάνω από 10 στην Τετάρτη και υπάρχουν μικρόβια, εύκολα μπαίνει πλέον η διάγνωση της οχρονίας μικροβιακής προστατήτητας. Έχουμε μικρόβια, έχουν μια συγκέντρωση πάνω από τη 10 στην Τετάρτη, επομένως εύκολα μπορούμε να πούμε ότι ναι, πρόκειται για χρόνια μικροβιακή προστατήτητα. Κάνουμε την εξέταση αυτή, δεν βρίσκουμε μικρόβια. Ο αριθμός είναι μικρότερος, τότε αυτόματα πάμε στην πιο κάτω κατηγορία και είμαστε στην κατηγορία 3. Είναι η κατηγορία του χρόνιου πυελικού άλγους. Ναι, έχουμε φλεγμονώδη μορφή ή μη φλεγμονώδη μορφή. Υπάρχει κάτι που θα μας βοηθήσει εδώ ώστε να κάνουμε τη διαφορετική διάγνωση των δύο αυτών μορφών. Συνήθως αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι με το προστατικό έγκριμα ή με το τρίτο όγκο των ούρων ο αριθμός των υποστερίων που υπάρχουν κατά οπτικό πεδίο. Πολλοί ισχυρίζονται ότι όταν υπάρχουν πάνω από 10 ποιοσφαίροι ανά οπτικό πεδίο, τότε μιλάμε για την 3α ή για τη φλεγμονώδη μορφή, ενώ αν είναι κάτω από 10 ανά οπτικό πεδίο, τότε μιλάμε για μη φλεγμονώδη μορφή. Και αυτή η εξέταση, κύριε Γιαννάκη, όπως λέγατε στους φοιτητές την προηγούμενη εβδομάδα και στους συναδέλφους μας στα Γιάννενα, πρέπει να γίνεται σωστά. Δεν σημαίνει κάθε τι στρογγυλό και διαυγές στο ίζημα των ούρων ή ακόμα και στο σπέρμα, ότι είναι ποιοσφαίριο. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε τη χρώση της περοξυδάσης. Η περοξυδάση είναι η στάνταρ μέθοδος για να διακρίνει κανείς αυτά τα λεγόμενα ποιοσφαίρια εντός εισαγωγικών. Και τι περιμένουμε, πορτοκαλί. Το πορτοκαλί κύτταρο είναι αυτό που ζητάμε. Ακριβώς. Άλλο τι, πιο άλλο υγρό μπορούμε να εξετάσουμε ώστε να βοηθούμε, εξέτασε του σπέρματος. Για να πάμε εδώ, τι μπορούμε να κάνουμε. Πρώτον, ο αριθμός των ποιοσφαιρίων στο σπέρμα. Θεωρείται ότι η μεγάλη παρουσία λευκοκυτάρων στο σπέρμα είναι μια ενδεικτικό φλεγμονής. Θεωρούμε ότι η εξέταση αυτή είναι θετική όταν υπάρχει πάνω από 10 ή στην έκτηνα ένα μιλιλίτρα. Και όπως είπε προηγουμένως ο καθηγητής, ότι ψάχνουμε να βρούμε τα οδετερόφυλλα αυτά, τα οποία είναι θετικά με τη μέθοδο της περοξυδάσης, για να μπορέσουμε να τα διακρίνουμε από άλλες μορφές της γενετικής σειράς της σπερματογένεσης. Επομένως, ένας αριθμός μικροβίων λευκοκυτάρων πάνω από 10 ή στην έκτηνα στο σπέρμα ίσως μας κατευθύνει προς τις φλεγμονώδεις κατευθύνσεις, προς τη χρόνια μικροβιακή προστατήτητα ή προς το χρόνιο πυελικό άλγο στη φλεγμονώδη μορφή. Η καλλιέργεια του σπέρματος. Εδώ μπαίνει πολλή συζήτηση. Θεωρούμε ότι είναι θετική η εξέταση αυτή όταν είναι πάνω από 10 στην τρίτη. Σήμερα είναι πολλοί από αυτούς που δεν βάζουν απαραίτητη καλλιέργεια του σπέρματος για να μπει η διάγνωση της χρονίας προστατήτητας. Και αυτό γιατί σε ένα ποσοστό 90% των πασχόντων από χρονία προστατήτητα υπάρχουν πολλά μικρόβια. Εξάλλου ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει μια πρόσμιξη του σπέρματος με μικρόβια της προστείας και της οπισθίας ουρίθρας. Και τέλος παίζεται εδώ ο ρόλος που έχουν τα χλαμίδια και το ουρεόπλασμα. Τα χλαμίδια είναι δύσκολο πολλές φορές, όπως ξέρετε, να τα ανιχνεύσουμε, ενώ το ουρεόπλασμα αποτελεί ένα φυσιολογικό συστατικό σε ένα ποσοστό 30% της προστείας και ιδίως της οπισθίας ουρίθρας. Υπάρχει κάτι άλλο στο σπέρμα που θα μπορούσαμε να μελετήσουμε ώστε πάλι να μπορέσει να μας βοηθηθεί η διαφορετική διάγνωση? Ας δούμε τους παραμέτρους από το σπέρμα. Υπάρχουν μερικοί παράμετροι που θεωρούνται φλεγμονώδεις παράμετροι του σπερματικού υγρού. Ποιοι είναι αυτοί? Πρώτον, η αλαστάση των λευκών αιμοσφαιρίων. Αυτό το θεωρούν σαν ένα έβριμα δραστηριότητας των λευκών αιμοσφαιρίων και τη θεωρούμε θετική την εξέταση αυτή όταν είναι πάνω από 600 νανογράμμα ανά μιλιλίτρα. Ένας δεύτερος φλεγμονώδης παράμετρος είναι η αύξηση του συμπληρώματος C3 και τρίτον, η αύξηση από τις κυτοκίνες. Αν υπάρχουν αυτά τα τρία, τότε η σκέψη μας πάλι πάει σε φλεγμονώδεις καταστάσεις. Επίσης, εδώ θα πρέπει να κοιτάξουμε μερικούς παράγοντες οι οποίοι έχουν σχέση με την έκρηξη του προστάτη αδένα. Όλοι ξέρουμε ότι η χρόνια μικροβιακή προστατήτητα προκαλεί διαταραχές της προστατικής εκκρίσεως. Ποιες είναι αυτές οι διαταραχές? Πρώτον, έχουμε μία μείωση της γάμα GT και μείωση της φρουκτόνης, αύξηση του pH σε NTH 1 και 5, αύξηση των ανοσφαιρινών και επίσης μερικά μέταλλα όπως ο προστάτης κτλ. Αρχίζουν να πέφτουν. Επομένως, μια διαταραχή της προστατικής έκρησης πιθανώς μας βάζει λίγο πιο κοντά στη διάγνωση της χρόνιας μικροβιακής προστατήτητας. Και αυτό, κύριε Γιαννάκη, τελικά εξηγεί ένα μέρος της υπογονιμότητας σε ασθενείς με χρονιά μικροβιακή προστατήτητα. Γιατί αν πέσει το κυτρικό οξύ, που ρυθμίζει την οσμωτική πίεση του σπερματικού υγρού, η χοληστερόλη που ρυθμίζει την ανθεκτικότητα του σπερματοζωαρίου στο στρες του περιβάλλοντος, η φρουκτόζη. Και τελικά, γιατί να πέσει η φρουκτόζη? Μιλάτε για προστατήτητα, κύριε Γιαννάκη. Πιθανώς αυτό να εξηγείται από μια επινέμιση της φλεγμονής πάνω στη σπερματόδοχο κύστη.
Και τελικώς γίνει διαλόγος και για τις ελεύθερες ρίες οξυγόνου. Υπάρχει μια λευκοκυταρική δραστηριότητα στο προστάτη αθένα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργεί ένα οξυδοτικό σοκ και μια περίστια ελεύθερων ριζών οξυγόνου. Αρχίζουν και τις μετράνε. Επομένως, αυτή η περίστια των ελευθέρων ριζών οξυγόνου πάλι μας πάει προς την κατεύθυνση τη φλεγμονότητα. Υπάρχει ένας άλλος αλγόριθμος, PSA. Συγγνώμη. Τώρα πίσω πάμε από εκεί πάλι. Συγγνώμη. Πάτε λίγο. Ναι, ευχαριστώ. Υπάρχει ένας άλλος αλγόριθμος, PSA, βιοψία του προστάτου, διοπτικός έλεγχος, πυελογραφία, μαγνητική τομογραφία, ουροδυναμικός έλεγχος, ουρθροκιστιοσκόπηση, κολονοσκόπηση. Πιστεύω κατά την προσωπική μου εκτίμηση, τίποτα από αυτά δεν μπορεί να βοηθήσει έστω ώστε να μπει αυτή η διάγνωση με ακρίβεια και η διαφορική διάγνωση των καταστάσεων αυτών. Δηλαδή για τους νέους συναδέλφους μας, κύριε Γιαννάκη, υποψιάζονται χρονία προστατήτητα, δεν έχει μπει διάγνωση με την μορφή 3, πυελικό άλογος φλεγμονώδες ή μη φλεγμονώδες. Συνιστάται, θα προσφέρει κάτι η χρησιμοποίηση του διορθικού υπέρηχου ή όχι? Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι με έχει βοηθήσει, κύριε. Και αφού είπαμε και κάναμε αυτή την εισαγωγή και κάναμε και ταξινόμηση, για να δούμε λίγο τι γίνεται τώρα με τη θεραπεία που είναι και το κύριο θέμα της συζήτησης αυτής. Οξία προστατήτητα. Λίγο πολύ τα πράγματα εδώ είναι ξεκαθαρισμένα, είναι γνωστά. Θα έρθει ο άρρωστος με την κλινική εικόνα. Μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα της καλλιέργειας των ούρων, μπορούμε να ξεκινήσουμε λίγο εμπειρικά. Μπορεί να δώσουμε αμινογλυκοσίδες, και αυτό σε συνδυασμό με αμπικελίνη, με κυσφοσφορίνης τρίτης γενιάς ή με πενικελίνης αναστολής της β' λακτάμης, ή μπορούμε να ξεκινήσουμε ευθύς εξ αρχής κοινολώνη. Μετά τη βελτίωση της κλινικής εικόνας, μπορούμε να συνεχίσουμε με κοινολώνηση στο στόμα για 2-4 εβδομάδες. Και εδώ, αν υπάρχει υπόλοιμο των ούρων, πολλές φορές η οξία προστατήτητα αρχίζει και κάνει διαταραχές στην ούρηση. Πολλοί λένε ότι αν το υπόλοιπο αυτό είναι πάνω από 100 κυβικά εκατοστά, να βάλουμε ένα περιβικό καθετήρα. Ή άλλοι, αν είναι κάτω από 100 μιλίτρα, να χρησιμοποιήσουμε αλφα μπλόκερς. Λίγο πολύ, δεν έχουμε προβλήματα στην θεραπεία της οξίας προστατήτητας και τα πράγματα είναι λίγο ξεκαθαρισμένα. Αν υπάρχει υπόνοια ότι δημιουργείται ένα πόστιμο του προστάτου, σαφώς θα πρέπει και αυτό διουρηθρικά να παροχητευτεί. Εδώ που τα πράγματα λίγο αρχίζουν και μπερδεύονται και αρχίζουν και μας προβληματίζουν, είναι με τη θεραπεία αυτής καθεαυτής της χρονίας μικροβιακής προστατήτητας. Είπαμε προηγουμένως ότι η χρονία μικροβιακή προστατήτητα σημαίνει εξορισμού ύπαρξη μικροβίων. Σημαίνει εξορισμού ότι θα πρέπει να έχουμε τεστ καλλιέργειας και τεστ ευαισθησίας. Και συνήθως τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε, αν υπάρχει ευαισθησία, είναι οι κοινολώνες. Τα δίνουμε, όλοι μας ξέρουμε, για αρκετό χρονικό διάστημα, για 6 με 8 εβδομάδες. Τι θα κάνουμε στους αρρώστους αυτούς οι οποίοι έχουν αντοχή στις κοινολώνες? Θεωρείται σαν ένα δεύτερο φάρμακο εκλογής η τριμεθοπρίνη μαζί με το σουλφαμεθοξαζόλη. Και όλοι μας πάλι έχουμε αντιμετωπίσει αρρώστους, γίνεται αυτή η αγωγή, τα συμπτώματα μπορεί να υφίονται στην αρχή, να υπάρχουν υποτροπές, οι άρχονται να έρχονται και να ξανάρχονται. Τι γίνεται με τους αρρώστους αυτούς, τι μπορούμε να κάνουμε? Σε αυτούς που αντιστέκονται στη θεραπεία, πολλοί προτείνουν ότι να δίνουμε μόνο αντιμικροβιακή αγωγή, μόνο όταν υπάρχει οξία συμπτωματολογία μιας διαταραχής της ούρης, μιας οξίας κυστήτητας. Μόνο σε εκείνο το χρονικό διάστημα, μέχρι να υφηθεί αυτή η συμπτωματολογία της κυστήτητας. Άλλοι συστήνουν να δώσουμε χαμηλή δόση αντιβιωτικών ή χημειοθεραπευτικών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πολλοί λένε ένα χαπάκι κάθε βράδυ για 6 μήνες. Και άλλοι, πάλι, αν δεν υποχωρήσει και με αυτό το πράγμα, διορθεί και επέμβαση. Είναι πολλοί, έχουν ακουστήσει ακόμα και φωνές μέχρι ριζική προστατεκτονή. Κύριε Γιαννάκη, δεν είμαστε ουρολόγοι, δεν είμαστε ψυχίατροι. Στην ψυχιατρική υπάρχει μια αρχή. Αν ένας ασθενής επιμένει ότι τον πονάει κάτι, πες του ότι το έβγαλες ή το έβγαλες για να περάσει. Έχει σημασία να γίνει διουρηθρική προστατεκτομή? Θα προσφέρει κάτι ακόμα σε κάποιον που είναι ψυχολογικά ερεθισμένος, ψυχολογικά φορτισμένος? Εγώ δεν το έχω κάνει, το αλλάξω ποτέ, δεν το έχω εφαρμόσει ποτέ, κύριε. Δεν ξέρω αν συνάδελφοι από εδώ έχουν εμπειρία με διορθική προστατεκτομία για τη συμπτωματολογία της χρόνης προστατήτητος και σε νέα άτομα. Συνήθως είναι νέα άτομα περισσότερες φορές. Εγώ προσωπικά δεν το έχω κάνει. Και εδώ που τα πράγματα είναι ακόμα πιο ασαφή, τι γίνεται με το χρόνο πυελικό άλγος? Δεν έχουμε θετικές καλλιέργειες. Λέμε λίγο πολύ με τα συμπτώματα, με αυτά που προσπαθούσαμε να κάνουμε διαφορική διάγνωση, ότι ναι, μάλλον πρόκειται για ένα σύνδρομο του πυελικού άλγους. Συστήνουμε πρώτον τη χορήγηση αντιβιωτικών μόνο στις νέες περιπτώσεις και σε αυτούς που δεν έχουν πάρει αντιβιωτικά πολλές φορές. Για πρώτη φορά θα πάρω. Συνήθως ξεκινάμε με κοινολώνες. Τις δίνουμε για 2 εβδομάδες. Αν υπάρχει κλινική βελτίωση, συνιστούμε να συνεχιστεί η χορήγηση αυτών των αντιβιωτικών όπως για τη χρόνια μικροβιακή προστατήτητα. Για 6 μήνες. Αν δεν υπάρξει καμία βελτίωση, τότε θα πρέπει να τα σταματήσουμε μετά από το διάστημα των 2 εβδομάδων. Είχαμε πει προηγουμένως ότι σε ένα μεγάλο μέρος των αρρώστων αυτών πιθανολογείται μια δυσενέργεια μεταξύ του εξωστήρα
και το έσωσε φιχτήρα. Γι' αυτό το λόγο συστήνεται η χορήγηση των Alpha Blockers. Και μάλιστα και εδώ, πάλι στις νέες περιπτώσεις και στους αρρώστους που δεν έχουν πάρει πριν στο παρελθόν. Τρίτον, αν αυτά δεν αποδώσουν, θα αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα όπως έχει το κάθε σύμπτωμα ξεχωριστά. Αντιαγχωτικές αγωγές και όλα τα γνωστά. Τι δεν πρέπει να κάνουμε στον χρόνο επιελικό άλγος. Δεν θα πρέπει να κάνουμε θεραπεία με alpha blockers για αρρώστους που έχουν πάρει πολλές φορές στο παρελθόν. Δεν θα πρέπει να δώσουμε αντιβιωτικά, πάλι για τον ίδιο λόγο, σε αρρώστους που έχουν θεραπευτεί πολλές φορές με αντιβιωτικά στο παρελθόν. Δεν θα πρέπει να κάνουμε μονοθεραπεία με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Δεν προτείνεται μονοθεραπεία με αναστολή στις 5α ρεδουκτάσεις. Και τέλος, δεν συστήνεται να γίνεται τούνα, λέιζερ, διουρηθική προστατεκτομή ή ριζική προστατεκτομή. Ποιες είναι οι θεραπείες οι οποίες δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμα πάνω στο, γιατί έχουν δοκιμαστεί. Αλλά δεν υπάρχουν συμπεράσματα, δεν υπάρχουν μεγάλες μελέτες. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει με τα φυτοφάρμακα, ποιος είναι ο ρόλος τους. Πολλοί συστήνονται φυσικοθεραπεία του πιελικού εδάφους και εδώ δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Το βελονισμό, την ευρωμυϊκή διέγερση, την ανισοδιέγερση και τέλος την ηλεκτρομαγνητική διέγερση. Και κλείνοντας όλα αυτά, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει ο γιατρός να κουβεντιάσει με τον άρρωστό του πάρα πολύ, να αναπτυχθεί μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, να εξηγήσει όλα τα θεραπευτικά και διαγνωστικά βήματα που θα ακολουθήσουν, γιατί συνήθως η αποτυχία είναι πιο συχνή. Αν υπάρξει αυτή η εμπιστοσύνη μεταξύ αρρώστου και γιατρού, θα μπορέσει ο γιατρός να συνεχίσει, να δώσει εναλλακτικές λύσεις και τελικώς ο άρρωστος να συμφιλειωθεί με μια μορφή θεραπείας σχεδόν για όλη τη ζωή. Σας ευχαριστώ.